να πάμε στην Ραμόνα πέρσινη νικήτρια και την πιο γνωστή του My Style Rocks, που είναι η Ραμόνα Βλαντή. Η Ραμόνα Βλαντή, η οποία έρχεται λοιπόν, μιλάει αποκλειστικά στο Ευτυχείτε και παίρνει θέση για όλο αυτό που συνέβη ανάμεσα στην Ιωάννα Τούνη και τη Σάσα Σταμάτη. Λέει ποιος λέει ψέματα, ποιος λέει αλήθεια, τι πιστεύει η ίδια, αλλά μιλάει για την Έλενα Χριστοπούλου, για το αν της λείπει και αν θα δεχόταν να της κάνει κριτική, αν ήταν στο My Style Rocks, για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τους άντρες που μπήκαν στο My Style Rocks. Για να δούμε τι είπε η Ραμόνα. Α, δεν μπορώ να σας ακούσω άλλο με αυτά που λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, και εγώ σα ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Μεγάλο θόρυβος έγινε πρόσφατα με τις δηλώσεις που έκανε η Ιωάννα Τούνη στην εφημερίδα On Time, όπου μιλώντας για την κρίση, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει μια μερίδα κόσμου, τους οποίους αποκάλεσε μάλιστα και τεμπέληδες, που χαίρονται που παίρνουν τα 800 ευρώ. Ποια είναι η δική σου άποψη? Εγώ προσωπικά, κάθε φορά που με παίρνει σαν τηλέφωνο, ξέρω ότι πρόκειται για συνέντευξη, γιατί το διάβασα κι αυτό. Οπότε είμαι με το μέρος της Άσια, γιατί εντάξει, όλες μας παίρνει τηλέφωνο, την γνωρίζουμε χρόνια. Οπότε ξέρουμε ότι είναι συνέντευξη. Γιατί είπε η Ιωάννα ότι δεν ήταν συνέντευξη, ότι δεν γνώριζε πώς είναι συνέντευξη. Αποκλείεται να μην ξέρεις. Συνέντευξη είναι. Ποιες πόντες που δεν μπορείτε να συγχρονιστείτε? Σου λείπουν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Έλενα Χριστοπούλου από το GNTM? Η Έλενα Χριστοπούλου, σαν φως. Είναι αισθητή η απουσία της. Η Ηλιάνα, όχι, μου αρέσει πάρα πολύ η Γενεβιέβ. Πόσο φαίνεται που στο καινούριο My Style Rocks συμμετέχουν και αγόρια? Μια χαρά κάνανε. Απλώς εμένα αυτά τα αγόρια που έχουν δει δεν μου κάνουν, δεν μου αρέσουν. Ο ένας δεν έχει στυλ καθόλου και ο άλλος είναι ο ορισμός του fashion victim. Fashion victim, ποιον από τους δύο λες? Το Μινά. Γεια σου Ραμόνα, Ραμόνα, Ραμόνα. Έχει ακουστεί για σένα ότι επρόκειτο να είσαι στην κριτική επιτροπή του My Style Rocks 2. Τι έγινε τελικά, σου έγινε ποτέ πρόταση? Στο 2, ναι, ήταν να είμαι σε κάθε γαλά, όπως ήταν μετά από μένα ο κύριος Γαβαλάς, που ήταν ο τέταρτος τριτής. Εντάξει, δεν στεναχωρηθήκα και πολύ, γιατί υπήρχε ένας άνθρωπος που για μένα είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για μόντα. Εντάξει, μετά με την υπόλοιπη επιτροπή δεν συμφωνώ και πάρα πολύ, εκτός από το Στέλιο. Αν σε δω από τη μέση και κάτω, είσαι σαν μια τριαντάρα. Mm-hmm. Είσαι μια τριανταπεντάρα, μια σαραντάρα. Η Έλενα Χριστοπούλου δεν σου αρέσει στο My Style Rocks? Δεν είναι γνώστης, δεν έχει ένα background στη μόντα, δεν μπορεί να κρίνει. Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις για το κάθε πατρόν, το πώς λέγεται το κάθε print, το πώς λέγονται τα χρώματα κτλ. Θεωρώ ότι όχι, εγώ δεν θα το δεχόμουν σαν παίκτρια να με κρίνει αν δεν ήξερε παραπάνω από μένα. Όταν εγώ είναι η δουλειά μου και η δική της δεν είναι. Εντάξει, όμως μιλάει για τον εαυτό της. Κάποιες άλλες κοπέλες δεν έχουν την γνώση της Ραμόνας από μόδα, ειδικά αυτές που είναι φέτος. Συμφωνώ σε αρκετά από αυτά που είπε, διαφωνώ σε κάποια άλλα. Σκληρή με την κυρία Χριστοπούλου. Ναι, λίγο αυτό που είπε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.